Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, είτε δια της παράκαμψής του μέσω του άρθρου 28, είτε δια της τελολογικής του ερμηνείας, προτάσσοντας, προτεραιοποιώντας ως μείζον ζήτημα στην ανώτατη εκπαίδευση την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Τιτλοφορεί δε το νομοσχέδιό της, εισάγοντας τον εφημισμό περί ελεύθερων πανεπιστημίων, θέλοντας προφανώς να κρύψει την πρόδειλη απόφασή της για πλήρη υποταγή της ανώτατης εκπαίδευσης στα επιχειρηματικά συμφέροντα και κέρδη. Η κυβέρνηση τις τελευταίες εβδομάδες, κυρίως μέσω του Υπουργού Παιδείας, ξεδιπλώνει μια επιχειρηματολογία υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, η οποία δύσκολα μπορεί να σταθεί στην κριτική και δει την επιστημονική κριτική. Επιχείρημα πρώτο. Η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ισχυρίζεται η κυβέρνηση, θα βελτιώσει τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας δια του ανταγωνισμού. Η ερευνητική ομάδα του ΚΕΠΗ, εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πριν λίγες εβδομάδες, επεξεργάστηκε και έδωσε στη δημοσιότητα συγκεντρωτικά πανελλαδικά στοιχεία σχετικά με την πορεία συρρίκνωσης, υποβάθμισης, υποστελέχωσης των δημόσιων πανεπιστημίων την τελευταία 12ετία. Αναγκαία προϋπόθεση για τη δημιουργία ζωτικού χώρου για τη δράση του ιδιωτικού τομέα και στην ανώτατη εκπαίδευση. Ενδεικτικά θυμίζουμε ότι βάσει των στοιχείων της Ελστάτ, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας την περίοδο 2008-2020 έχασαν το 33% του εκπαιδευτικού τους προσωπικού, περίπου δηλαδή 8.000 θέσεις εργασίας στα ΑΕΗ της χώρας. Βάσει των ίδιων στοιχείων της Ελστάτ, την περίοδο 2008-2020 τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας έχασαν το 15% του διδακτικού ερευνητικού τους προσωπικού, περίπου 2.000 θέσεις εργασίας. Βάσει επίσης των στοιχείων της Ελστάτ, η αναλογία προπτυχιακών φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2008 ήταν 30 φοιτητές ανά μέλος ΔΕΠ και εκτινάχθηκε το 2020 στους 43 φοιτητές ανά μέλος ΔΕΠ. Αν δεν συμπεριλάβει κανείς τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, η αναλογία αυτή εκτινάσεται στους 50 φοιτητές ανά μέλος ΔΕΠ, υπερτριπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Βάσει επίσης των στοιχείων της Eurostat, η αθροιστική απώλεια της δημόσιας χρηματοδότησης τη 12ετία 2008-2021 προς τα δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ξεπέρασε τα 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναρωτιέται πραγματικά κανείς, η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων θα αναπληρώσει τις 8.000 χαμένες θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού, τις 2.000 χαμένες θέσεις μελών ΔΕΠ, τα 6,1 δις χαμένης χρηματοδότησης στα δημόσια ΑΕΗ? Προφανώς όχι. Η κυβέρνηση απάντησε στα παραπάνω στοιχεία και επιστημονικά δεδομένα δια του Υπουργού Παιδείας στη Βουλή, δια της άρνησης της πραγματικότητας, κάνοντας λόγο για fake news και κάνω quote εδώ, περί αναφέρεται σε ψευδεστήσεις υποβάθμισης, τις οποίες διαδίδουν επιστήμονες. Βροχηδών έκτοτε τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, το MEP, δια του Συμβουλίου Διοίκησης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, δια της Ιγκλήτου, το Πάντιο Πανεπιστήμιο Προχθές, δια του Αντιπρίτανη Οικονομικών, ανακοινώνουν βροχηδών καθημερινά στοιχεία σχετικά με την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των δημόσιων ΑΕΗ, επιβεβαιώνοντας τις πανελλαδικές αυτές τάσεις, επιχειρώντας, προφανώς μάταια, να επαναφέρουν τον Υπουργό στη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, και η οποία όχι μόνο δεν θα βελτιωθεί, αλλά θα επιδεινωθεί με την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Επιχείρημα δεύτερο. Ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων θα σταματήσει τη ροή Ελλήνων φοιτητών στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τα μόνα υπαρκτά δεδομένα της UNESCO, του Institute of Statistics της UNESCO, το 2021 40.595 Έλληνες φοιτητές σπούδαζαν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, τους οποίους και φιλοδοξεί να επαναπατρίσει η κυβέρνηση. Αξίζει να σημειώσει κανείς ότι στους 40.000 αυτούς φοιτητές που σπουδάζουν, Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό, συμπεριλαμβάνονται 3.000 φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν στην Τουρκία για τους γνωστούς λόγους και οι οποίοι δεν πρόκειται να επαναπατριστούν με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, 9.000 φοιτητές στην Αγγλία,
στο 80% αυτών των φοιτητών, κυρίως σε μεταπτυχιακά προγράμματα, και δεν πρόκειται να επαναπατριστούν με την ίδρυση ιδιωτικών προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στην Ελλάδα. 6.500 φοιτητές, Έλληνες φοιτητές σε Γερμανία και Γαλλία, στη συντριπτική τους πάλι πλειοψηφία, σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, και οι οποίοι επίσης δεν πρόκειται να επαναπατριστούν με την ίδρυση αμφίβολης ποιότητας προπτυχιακών ιδιωτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα, και η λίστα συνεχίζεται. Το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι εντελώς έολο. Η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν θα ανακόψει τη ροή των φοιτητών στο εξωτερικό, εκτός κι αν η φιλοδοξία της ήταν απλά να επαναπατρίσει τους 8.000 περίπου φοιτητές, Έλληνες φοιτητές, που σπουδάζουν σε Βουλγαρία και Κύπρο, πράγμα εξίσου αμφίβολο δεδομένου του χαμηλότερου κόστου της διαβίωσης σε σχέση με την Ελλάδα στις χώρες αυτές. Επιχείρημα τρίτο. Ακούστηκε από την πρώην Υπουργό Παιδείας, την κυρία Κεραμέως, προχθές στην τηλεόραση. Η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων θα αυξήσει την ελευθερία επιλογής και τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε όσους δεν τα κατάφεραν να εισέλθουν στα δημόσια πανεπιστήμια. Εδώ με το επιχείρημα αυτό κυριολεκτικά η κοινή λογική συνθλίβεται η κυβέρνηση, η οποία εισήγαγε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, πετώντας πάνω από 20.000 κατ' ελάχιστον φοιτητές εκτός δημόσιων ΑΕΗ. Η κυβέρνηση η οποία συγχωνεύει και καταργεί καθημερινά πανεπιστημιακά τμήματα, παρένθεση, τελευταίο κρούσμα η συγχώνευση του τμήματος φιλολογίας, τμήματος ιστορίας και του τμήματος παρεξήμιων σπουδών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Η κυβέρνηση η οποία γενίκευσε και γενικεύει τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών εμφανίζεται τώρα ως ο υπέρμαχος, ο υπερασπιστής του δικαιώματος των λαϊκών νοικοκυριών να σπουδάζουν τα παιδιά τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Όσο για την ελευθερία επιλογής, την ιερή αυτή αγελάδα του νεοφιλελευθερισμού, θυμίζουμε ότι αφορά μόνο εκείνα τα νοικοκυριά που έχουν το πορτοφόλι, την οικονομική δηλαδή δυνατότητα, να την ασκήσουν αυτήν την ελευθερία επιλογής. Θυμίζουμε ότι στην απελευθερωμένη αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ένα παιδί από υψηλή εισοδηματική τάξη έχει 77 φορές υψηλότερη πιθανότητα να σπουδάσει στο MIT, στο Stanford, υψηλής ποιότητας πανεπιστήμια, σε σχέση με ένα παιδί χαμηλής εισοδηματικής τάξης στο Harvard. Το 70% των φοιτητών προέρχονται από οικογένειες υψηλής εισοδηματικής τάξης με εισοδήματα πάνω από 120.000 δολάρια ετησίως, και μόλις το 3% από φοιτητές που προέρχονται από νοικοκυριά χαμηλής εισοδηματικής τάξης. Αυτή είναι η σκληρή ταξική διάσταση της ελευθερίας επιλογής στην ανώτατη εκπαίδευση που η κυβέρνηση ευαγγελίζεται. Για όλους αυτούς τους λόγους και πολλούς ακόμη που θα αναπτύξουν και οι συναδέλφες και οι συνάδελφοι στις τοποθετήσεις τους, ο ΕΣΔΕΠ δηλώνει την κατηγορηματική του αντίθεση στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, διεκδικώντας την αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης, της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης, με όλους τους αναγκαίους ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς φόρους, την αποκατάσταση του δωρεάν χαρακτήρα της με την κατάργηση των διδάκτων και την αναγκαία στήριξη της φοιτητικής μέρημνας, την απαλλαγή της από εμπορευματικές σχέσεις και την ανάκτηση του κοινωνικού της χαρακτήρα, παράγοντας έρευνα και γνώση σε όφελος των σύγχρονων και διευρυμένων κοινωνικών αναγκών. Καλεί επίσης ο ΕΣΔΕΠ το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας σε αγωνιστική συμπόρευση, ζητώντας από την κυβέρνηση να μην καταθέσει το σχετικό νομοσχέδιο. Τέλος, ο ΕΣΔΕΠ στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο το μαζικό και συντονισμένο αγώνα των φοιτητριών και φοιτητών μας, θεωρώντας τον ένα δίκαιο αγώνα για το παρόν και το μέλλον τους, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα ανεχτεί ούτε σχέδια καταστολής των φοιτητικών κινητοποιήσεων, ούτε σχέδια τρομοκράτησης των φοιτητών μας με εκβιασμούς περί χαμένων εξαμήνων ή χαμένης εξεταστικής. Η εξεταστική περίοδος των φοιτητών μας δεν χάνεται, εφόσον χρειαστεί, μετατίθεται, και αυτό θα διεκδικήσουν από τις Βρετανικές αρχές και τα τμήματα, οι καθηγήτριες και οι καθηγητές, τα μέλη του ΕΣΔΕΠ.